Λοιπόν, και πάμε να δούμε όλε τι τελευταίε εξελίξει με την βοήθεια του Κωνσταντίνου Μακρύ. Και Κωνσταντίνα, όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε τι τελευταίε τρει ημέρε κυριολεκτικά δεν έχουν προηγούμενο. Ακριβώ, Εύα, και νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε, ειδικά για τη σημερινή επίθεση στην Βηρητό, να σταθούμε σε αυτό που λέει το Ισραήλ, ως στην λέξη στοχευμένη επίθεση. Αρχικά να σα πω ότι α, οι νεκροί πλέον έχουν ανέβει στου εννέα α, και στεκόμαστε στο στοχευμένη επίθεση. Γιατί α, μετά, όπω είπε, αυτά τα πρωτοφανή πράγματα που βλέπουμε συμβαίνουν στην Βηρητό και στον Λίβανο γενικότερα, με τι εκρήξει των βομβιτών και με όλε αυτέ τι επιθέσει του Ισραήλ, η στοχευμένη αυτή επίθεση α, σκο... είτε, είχε ω θύμα.

τον Ιμπραήμ Μακίλ, ο οποίο είχε χαρακτηριστεί, είναι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στη φωτογραφία, είχε χαρακτηριστεί ω παγκόσμιο τρομοκράτη. Ήταν επικηρυγμένο στι ΗΠΑ, καθώ συμμετείχε σε ομάδα που είχε απαγάγει Αμερικανού πεζοναύτε τη δεκαετία του 1980 στον Λίβανο. Είχε συμμετάσχει, είχε προσπαθήσει και είχε μάλιστα πετύχει κιόλα βομβιστική επίθεση το 1983 σε, εναντίον Αμερικανών πεζοναυτών στην Βηρητό και οι ΗΠΑ τον είχαν επικηρύξει για 7 εκατομμύρια δολάρια. Και σε πολλέ κιόλα υπηρεσίε εσείς ε, ασφαλειάς και μυστικέ υπηρεσίε ήταν ίσω και το νούμερο 2 στον πλανήτη. Αυτό, πάντω, Κωνσταντίνε, το σχέδιο ε, που εκπώνησαν και τελικά ε, υλοποίησαν οι Ισραηλινοί, κυριολεκτικά δεν έχει προηγούμενο, γιατί κατάφεραν και όλο ο πλανήτη, όλοι οι ειδικοί, προσπαθούν να καταλάβουν ακριβώ πώ το κατάφεραν αυτό, δηλαδή να παγιδεύσουν 5.000 συσκευέ, πώ κατάφεραν την ταυτόχρονη ανατείναξή του, να χάσουν τη ζωή του τόσοι άνθρωποι, όπω λέει το Ισραήλ ανάμεσα σε αυτού, και μα είπε και γι' αυτό το υψηλό βαθμό στέλεχο ε, πολλά στελέχη. Έχει τη Χεσμολά. Αυτό έγινε δύο μέρε στη σειρά και βεβαίω όλη νύχτα χτε συνεχίστηκε το σφυροκόπημα και είναι προφανέ πω έχουν καταφέρει οι Ισραηλοί ένα κέριο πλήγμα στη Χεσμολά αυτέ τι τρει τελευταίε ημέρε. Και μάλιστα κιόλα, Σέβα, το Ισραήλ δείχνει ότι είναι και ένα βήμα μπροστά από τη Χεσμολάχ αυτή τη στιγμή στι ε, κινήσει του. Γιατί μπορεί η Χεσμολάγ να λέει ότι θα απαντήσει και θα δώσει μια δίκαιη απάντηση, όπω ε, έλεγε και ο Χασάν Αστράλα στο μήνυμά του. Ο οποίο μάλιστα παραδέχθηκε κιόλα ότι το πλήγμα ήταν σφοδρότατο, αυτό που έγινε με του ε, βομβητέ. Ε, Πάντω να πούμε ότι μέχρι στιγμή το Ισραήλ έχει καταφέρει να σκοτώσει τρει υψηλόβαθμου τρία υψηλόβαθμα στελέχη τη Χεσμολάχ. Με συγχωρείτε, δύο υψηλόβαθμα στελέχη τη Χεσμολάχ και μαζί με αυτού συγκαταλέγεται και ένα που είχε σκοτωθεί το 2008 από την CIA. Είναι αυτοί οι τρει που βλέπουμε. Στα αριστερά είναι αυτό που σκοτώθηκε από τη CIA το 2008. Στη μέση είναι ο Φουάντ Σούκρου που εξοδετερώθηκε στι 30 Ιουλίου τώρα το καλοκαίρι. Και σήμερα ο Ιμπραήμα Κιλ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ξεδοντιάζει έναν-έναν τα στελέχη της Χεσμολά, σαν δηλαδή να μένει στο τέλος μόνος του ο Χατσάν Αστράλα, mm -hmm. το οποίο το μήνυμα Μάλιστα. κιόλας ήταν ε, καταγεγραμμένο, δεν ήταν ζωντανό. Λοιπόν, Και, σε... Θα το σημειώσουμε. σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίν Μακρύ.